Πριν κλείσουμε, είχαμε μια εκ... είδηση που την περιμέναμε. Τελικά ανακοινώθηκαν πριν από λίγο ε, τα νέα ονόματα στο Πασόκο. ανασχηματισμό που έκανε ο Νίκο Ανδρουλάκη. Πάμε να μα πει τα ονόματα, η Νικολέτα η Πετανίδη. Νικολέτα. Ε, πράγματι, με ανακοίνωση του Νίκο Ανδρουλάκη, συγκροτήθηκε το Νιαμελέ Συντονιστικό Πολιτικό Κέντρο, όπου μετέχουν ο Χάρη Δούκα, ο Παύλο Γερουλάνο, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Νίκο Χριστοδουλάκη, η Μιλιάνα Αποστολάκη. Ο Θανάσης Λαβίνα, η Μερτό Σαμαρά, η Κατερίνα Σολομού και ο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Μάλιστα. Τώρα, ε, μεταξύ άλλων, έχει ε, συμπεριλάβει την Άννα Διαμαντοπούλου στι... ω υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού. Η, 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 η κυρία Διαμαντοπούλου θα είναι και υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού. Έχει συμπεριλάβει όλου του υποψηφίου. Ε, Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι θα είναι ο κύριος Παύλος Γερουλάνος με τον Δημήτρη Μάτζο. Τώρα, στον τομέα οικονομία, που αφορά τράπεζε, ιδιωτικό χρέο και προστασία δανειοληπτών και επενδύσεων, έχει τοποθετήσει την κυρία Αποστολάκη. Ενώ ε, υπεύθυνο για ταμείο ανάκαμψη, στον τομέα οικονομία, τον Παύλο Γερουλάνο. Το, τον είχε αυτό τον τομέα, απλώ τον έχει αφήσει εκεί και το έχει προσθέσει κοινωτικό εκπρόσωπο και, και, μα, και είναι, στο πολιτικό κέντρο. Τον, Α, Α, τον Κατρίνη, το βλέπω, ε, κτέ Εθνική Άμυνα. Εθνική Άμυνα, εξωτερικών, τον Δημήτρη Μάντζο. Τώρα, παρόλο που πληροφορίε ήθελα να μένει εκτό, το Μανώλη Χρυστοδουλάκη τον έχει τοποθετήσει ε, στο περιβάλλοντο. Ε, εκεί που τον... ήταν, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, εκεί ήταν ο, ο, ο κ. Και η να είναι στο μετανάστευση και ασύλου. Και ο Παύλο Χριστίδης ο εργασία και κοινωνικών υποθέσεων. Τώρα να πούμε ότι η συνεδρίαση του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου θα γίνει αύριο στι 4. κάτσε να πούμε και το νέο εκπρόσωπο, γιατί ο ο κύριο Εγλαδίνα πήγε στο Πολιτικό Κέντρο και νέο εκπρόσωπο θα είναι ο Κώστας Τσουκαλάς. Ο Κώστας Τσουκαλάς αναλαμβάνει εκπρόσωπο τύπου. Και ε, τύπου, είπαμε... Α, και γραμματέα τη κοινοβουλευτική ομάδα στη θέση τη κυρία Γιακούλη είναι ο κύριο Δημήτρη Μπιάνκη, συνο βουλευτή Πολύ σωστά. Θα συνεδριάσει αύριο το συντονιστικό πολιτικό κέντρο. Αύριο θα συνεδριάσουν 4, μάλιστα. Και η κοινοβουλευτική ε, ομάδα την Τετάρτη στι 10 η ώρα το πρωί πριν, πριν, πριν από την ολομέλεια από τη Βουλή. Νικολέτα, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.